οι επαφές που γινήκαν σε επίπεδο Υπουργείου Εργασίας αφορούσαν θέματα ασφάλειας και υγιεινής. Θέσαμε δηλαδή τα θέματα, τα σοβαρά που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης γενικότερα όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα. Και αυτό που συμφωνήθηκε τόσο με την Επιτροπή της Ασφάλειας και Υγιεινής του Υπουργείου, όσο και με επικοινωνία που υπήρξε με τον επικεφαλής του ΣΕΠΕ, είναι για εντατικοποίηση των ελέγχων, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους κλάδους όπως τους διανομίες, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας καθώς και τα πράσινα γυλαίκα, καθώς επίσης και σε εργοτάξια που παρατηρούνται και εκεί πολύ σοβαρά εργατικά. Γιατί δυστυχώς στην Κρήτη, κυρία Βουλή, έχουμε μια πρωτιά, θα έλεγα, δυσάρεστη αυτά των εργατικών ατυχημάτων. Με βοήθεια επιπλέον προσωπικού, γιατί ένα θέμα το οποίο επισημαίνεται και το επισημαίνεται πάρα πολύ συχνά και σε όλους τους τόνους, είναι ότι και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δυστυχώς έχουν ένα θέμα με τη στελέχωσή τους. Κοιτάξτε, δυστυχώς τα θέματα της ενίσχυσης τα θέτουμε καθημερινά. Δυστυχώς θα πάμε όμως με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο είναι διατεθειμένο σε επίπεδο Ηρακλείου πραγματικά να βοηθήσει, έτσι ώστε να υπάρξουν, θα έλεγα, σαρωτικοί ελέγχοι σε αυτούς τους κλάδους, είτε είναι στην εστίαση, είτε είναι στη διανομή προϊόντων, όσον αφορά τους διανομείς. Και όπως είπα προηγουμένως, σε κάποια εργοστάσια, εργοτάξια. Δυστυχώς η κατάσταση όσον αφορά του προσωπικού παραμένει η ίδια προς το παρόν, ωστόσο δεν σταματάμε εμείς να το θέτουμε, γιατί είναι πραγματικά ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Μάλιστα, για την περίοδο δηλαδή των γιορτών, θέλουμε να πούμε, όπου παρουσιάζεται μια παραπάνω κίνηση, ότι ενδεχόμενα αυτά μπορεί να αντιμετωπιστούν με την ενεργοποίηση και το φιλότιμο, με το φιλότιμο και την παραπάνω δουλειά που θα ρίχνει το ήδη υπάρχον προσωπικό. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως ένα μεταγενέστερο χρόνο, το Υπουργείο ανοίγει τα χαρτιά του, να δούμε πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, διότι δεν είναι το άμεσο, το σήμερα, το 12ήμερο ή μόνο Ιανουάριος ή μόνο Φεβρουάριος. Είναι κάτι το οποίο τρέχει και οι κίνδυνοι είναι μπροστά μας και το ξέρετε πολύ καλά εσείς, 365 μέρες το χρόνο, κύριε Βοριά. Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε την ενίσχυση γενικότερα του ΣΕΠΕ, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι ελέγχοι, να αποφεύγονται ίσως κάποια ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, που αφορούν την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Πόσοι άνθρωποι δηλαδή θα είναι έξω και θα υπερβάλλουν αυτή την περίοδο, τουλάχιστον στο Ηράκλειο, και για τους ελέγχους που πριν από λίγο αναφέρατε, αφού συμφωνεί και το Υπουργείο? Κοιτάξτε, ναι, αυτό θα υπάρξει μια επικοινωνία, αλλά σίγουρα ένα κλιμάκιο θα υπάρχει. Τα κλιμάκια συνήθως αποτελούνται από πόσα άτομα, 5 άτομα? Από 2 άτομα. Από 2 έως 3 άτομα. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την εργασία και αυτά τα οποία συνεχίζει να υπόσχεται το Υπουργείο, το εκάστοτε Υπουργείο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ φτωχή πάνω σε αυτό τον τομέα. Με τον κύριο Κόνσουλα, τι ήταν αυτό το οποίο συζητήθηκε, κύριε Βοριά? Η συνάντηση είχε τρεις άξονες, είχε τις σχολές μετακπαίδευσης των εποχιακά εργαζόμενων, είχε την αξιοποίηση των ήδη υπάρχουσων εγκαταστάσεων στις παλιές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκίνι, καθώς και η προστασία της απασχόλησης στο σχεδιασμό της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Και οι τρεις άξονες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί, κύριε Δουλγεράκη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά οι σχολές μετακπαίδευσης, το πρώτο κομμάτι, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, ειδικότερα στο θέμα των εγκαταστάσεων, δηλαδή που θα γίνουν. Ήδη υπήρξε μια πρωτοβουλία από το Εργατικό Κέντρο και γενικότερα και από το Σωματεία της Δύναμης του Εργατικού Κέντρου και της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να γίνουν τουλάχιστον στις σχολές του Επιμελητηρίου στην Αλικαρνασσό, γιατί οι σχολές των τουριστικών επαγγελμάτων βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και εκεί ο διευθυντής θεωρεί ότι μπορεί να κινδυνεύσουν ακόμη και ζωές. Έτσι, η σωματική ασφάλεια των εκπαιδευμένων στην κατάσταση που βρίσκεται. Το δεύτερο κομμάτι ήταν όσον αφορά
όσον αφορά στην προστασία της απασχόλησης, και αυτό γιατί στην περίπτωση επέκτασης της τουριστικής περίοδου, γιατί έχουμε ξαναπεί, κυρία Τουργεράκη, δυστυχώς ο ΑΕΔ πολλές φορές επιδοτεί την ανεργία και όχι την απασχόληση. Έχουμε ξαναπεί ότι ένας ξενοδοχείο υπάλληλος μπορεί να τιμωρείται όταν ξεπεράσει τα 230 αίσθημα. Άρα λοιπόν, άμα δουλέψει παραπάνω και μέσα στη χειμερινή περίοδο, χάνει το ταμείο του ανεργίας. Ενώ παράλληλα, το παράδοξο είναι ότι αυτό το ταμείο, το επίδομα, καταλήγει στον ξενοδόχο ως επιδότηση. Άρα καταλαβαίνετε ότι για να στήσουν μπέτη πλάτη σε αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να υπάρχει κατάρριση των 230 εσήμων, ή όπως επίσης άλλη μια ρύθμιση του ΟΑΕΔ που προβλέπει ότι αν μια κάποια επιχείρηση παραμένει ανοιχτή το χειμώνα και κρατήσει πάνω από το 25% ναι. των εργαζομένων, οι υπόλοιποι 75% χάνουν το Ταμείο Ανεργίας. Μια σειρά δηλαδή ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την προστασία της απασχόλησης, όπως η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επίσης και το δεύτερο κομμάτι, το τρίτο κομμάτι, η αξιοποίηση της περιουσίας της παλιάς σχολής τουριστικών επαγγελμάτων προς όφελος της εκπαίδευσης και της απασχόλησης είναι σημαντικό, γιατί θα έλεγα αυτό το εξωτερικό ποδόσφαιρο και το ξενοδοχείο δεν έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι από τη λίγη περιουσία που έχει μείνει σε Υπουργείο και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Τουρισμού, και πρέπει πραγματικά να υπάρξει ένας σχεδιασμός αξιοποίησης για μόνιμη εκπαίδευση, να υπάρξει μόνιμη εκπαίδευση προς όφελος των εποχιακών εργαζόμενων στον νόμο.